Ερώτηση στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Ευάγγελο Βενιζέλο κατέθεσε η βουλευτής Εύρου του ΠΑΣΟΚ Ελένη Τσιαούση σχετικά με τις μεταθέσεις των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων. Στο κείμενο της ερώτησης, η κυρία Τσιαούση ζητά τη λήψη μέτρων για την μέριμνα των στελεχών που κατάγονται και επιθυμούν να συνεχίσουν να υπηρετούν στις παραμεθόριες περιοχές, μεταξύ των οποίων και στις μονάδες του Εύρου. Η βουλευτής Εύρου του ΠΑΣΟΚ, Ελένη Τσιαούση, κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας με αντικείμενο τη μέριμνα για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που κατάγονται και επιθυμούν να συνεχίσουν να υπηρετούν στον παραμεθόριο νομό Εύρου. Δυστυχώς, όπως τόνισε η κυρία Τσιαούση, στην συγκεκριμένη υπουργική απόφαση δεν έχουν περιληφθεί οι περιπτώσεις του στρατιωτικού προσωπικού που υπηρετεί και κατάγεται από παραμεθόριες περιοχές και ειδικότερα από τον ακριτικό νομό Εύρου. Άνθρωποι που ενισχύουν την κοινωνική και οικονομική δομή της τοπικής κοινωνίας του νομού Εύρου, δημιουργώντας οικογένειες, με τη συγκεκριμένη υπουργική απόφαση δεν μπορούν να παραμείνουν υπηρετώντας τον παραμεθόριο νομό καταγωγής τους, διότι δεν συμπληρώνουν τα απαιτούμενα κριτήρια. Πρόσφατα εκδόθηκε μία εγκύκλωση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας που έχει να κάνει με τις μεταθέσεις των στρατιωτικών. Είναι μία διαδικασία που προβλέπει συγκεκριμένα μόρια για μονάδες που υπάρχουν στην Ελλάδα και τα μόρια αυτά είναι που θα καθορίζουν όλες τις μεταθέσεις των στρατιωτικών όλων των βαθμίδων. Είναι δεδομένο ότι έπρεπε να υπάρχει πλέον ένα αξιοκρατικό σύστημα μεταθέσεων. Το ζήτημα είναι ότι έτσι όπως προκύπτει από τη μοριοδότηση, οι ευρύτες που υπηρετούν σε τόπο συμφερόντων τους, δηλαδή στον Εύρο, δεν μαζεύουν μόρια. Ενώ οι μονάδες μας έχουν υψηλά μόρια για όλους τους υπόλοιπους στρατιωτικούς που είναι εκτός νομού, δεν έχουν τα απαραίτητα μόρια για τους ευρύτες. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να είναι πολύ εύκολη η μετακίνησή τους σε νομούς εκτός του Εύρου, γιατί δεν θα συμπληρώνουν τον συγκεκριμένο αριθμό μορίων που απαιτείται, αλλά δεν θα έχουν και τα μόρια για να μπορούν να βγαίνουν σε αποστολές του εξωτερικού και ξέρουμε ότι όλοι τις αποζητούν γιατί έχουν κάποιες οικονομικές απολαβές επιπλέον. Η κυρία Τσιαούση ζητά από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας να μεριμνήσει για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στον Εύρο να μην αδικηθούν από το σύστημα των μεταθέσεων. Αυτό που ζήτησε λοιπόν από τον κύριο Υπουργό είναι η μέριμνά του ώστε οι ευρύτες να μην αδικηθούν μέσα από το σύστημα των μορίων και κατά πρώτο λόγο να έχουν τη δυνατότητα να υπηρετούν στον Εύρο εφόσον αυτό επιθυμούν και να μην μετακινούνται στα νησιά ή οπουδήποτε αλλού. Γιατί υπάρχουν οικογένειες πίσω, υπάρχουν σύζυγοι που οι περισσότερες δεν δουλεύουν είτε είναι στον ιδιωτικό τομέα, έχουν τα σπίτια τους εδώ και προφανώς θέλουμε τους ευρύτες στον Εύρο.